Στο Άμπολα Σπορτ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο Νταμάρι, στο γήπεδο του Γαλαξία, για να μιλήσουμε για τον Γαλαξία. Ο Γαλαξίας είναι νεοφώτισος στη Β' κατηγορία, μετέχει στο δεύτερο όμιλο και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας έχουμε τον προπονητή, τον Νίκο Παπαδιώτη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δασό. Λοιπόν, Νίκο, 5 πρώτες αγωνιστικές, έχεις μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τις... Για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας. Αν εξαιρέσει το παιχνίδι που χάσαμε το τελευταίο, που είναι βαρύ το σκορ για μας. Από τη Νέα Σμύρνη. Από τη Νέα Σμύρνη. Θα σου έλεγα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί παίξαμε, άμα δεις το πρόγραμμα που βγάλαμε, με όλες τις ομάδες που είναι ψηλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, έτσι, γιατί από την κάθε ομάδα μπορεί να χάσει ή να κερδίσει. Αλλά ήταν καλή συγκομιδή και παίξαμε και καλή μπάλα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μας πήγε ανάποδα. Και ξέρεις πόσο κοντά είναι μια μεγάλη επιτυχία από μια βαριά ήττα, ένα διασυρμό, ας πούμε, γιατί τα 6 πόλη είναι πολλά για την ομάδα μου. Και υπάρχει εξήγηση. Καταρχήν πήγαμε με 5 απουσίες. Την πρώτη φορά ήρθαν και άλλες 2 στο παιχνίδι και πάμε στο σημείο 7. 7 παίχτες δεν μπορεί να καλύψει, όπως και καλή ομάδα να έχει και όσο και βάθος. Οποιοδήποτε μπορεί να λείψει και να τον καλύψει, 1-2 παίχτες υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχουν οι άλλοι από πίσω. Αλλά και ήταν πολλοί παίχτες από την άμυνα. Γι' αυτό και είχαμε αμυντικό πρόβλημα, γιατί επιθετικά πήγαμε καλά. Και ήταν ότι στο 0-0 έχουμε χάσει, είχαμε ένα δοκάρι. Στο 2-0 που χάναμε, στο δεύτερο μήχρονο που μπήκαμε μέσα, χάσαμε το πέναλτι και μετά φάγαμε από λίγο το τρίτο γκολ και εκεί καταρρεύσαμε, ας πούμε, η ομάδα. Δεν μπορούσε να... Και σου λέω, είναι πολύ κοντά αυτά. Συνεχίζουμε όμως και ψάχνουμε τώρα μια νίκη, να φανεί ότι ήταν και μια κακή παρένθεση αυτό το αποτέλεσμα. Βγάλατε ένα δύσκολο πρόγραμμα, Νίκο. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Για εμάς που είμαστε νεοφώτιστοι, ναι, με ομάδες τώρα που έχουν στόχο να ανέβουν. Εμάς ο στόχος μας είναι καθαρά να μείνουμε στην κατηγορία. Και όσο πιο γρήγορα και άνετα. Μπορεί να γίνει αυτό. Αυτές είναι οι βλέψεις μας. Λοιπόν, το τελευταίο σας παιχνίδι ήρθατε ισοπαλία με την Τερψιθέα. Το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Ναι, ναι. Εντάξει, ένα καλό αποτέλεσμα με καλή ομάδα. Έτσι. Είναι μια ομάδα που είναι χρόνια, έχει ένα κορμό. Είναι δεμένη ομάδα. Εμείς ακόμα φτιαχνόμαστε στην ουσία. Η άποψή σου για τον όμιλο, Νίκο, και ποιες ομάδες. Είναι απαιτητικός όμιλος και δύσκολος. Είναι 5-6 ομάδες που θα. Θα χτυπηθούν για την πρώτη θέση. Ποιες είναι αυτές? Για μένα είναι Ελευθερούπολη, το Βουσούκης Αργιανής, η Τερψιθέα, η άλλη που παίζει κάτω. Πώς λένε τώρα, δεν θυμάμαι. Είναι 5-6 ομάδες πάντως που είναι καλές. Που είναι καλές ομάδες και θα διεκδικήσουν. Τώρα θα φανεί και στην πορεία ποιος αντέξει, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Να έχει τη διάρκεια στο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Γαλαξίας θα τα καταφέρει να παραμείνει στη β' κατηγορία? Πιστεύω, ναι, ότι θα τα καταφέρουμε. Ναι. Δεν θα είναι δύσκολο για μας. Είσαι ευχαριστημένος πάντως από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών? Είμαι ευχαριστημένος και πιστεύω ότι δεν θα ξανατύχει τέτοια συγκυρία τόσοι πολλοί παίχτες να λείπουν. Γιατί όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να καλύψει 7 παιδιά και ιδίως ήταν σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις στην άμυνα. Που εμάς οι πιο πολλοί παίχτες έχουμε. Αυτή είναι άμυνα και πάνω. Είναι κάποια πράγματα που είναι σημαντικά, ξέρεις. Είναι συγκυρίες στο ποδόσφαιρο που θα σε πάνε ή θα σε βοηθήσουν. Μπορεί να είχαμε και 0 βαθμούς με το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Ή μπορεί να είχαμε και παραπάνω. Στις οπαλίες που είχαμε, ξέρω εγώ, που είχαμε πάρει. Ή στην ήττα που κάναμε στην πρώτη αγωνιστική που είχαμε πάρει χ. Όλα είναι. Είχαμε ευκαιρίες δηλαδή. Είναι πώς θα σε πάει και το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Ελευθερούπολη. Με την Ελευθερούπολη, να, θα μπορούσε να είχαμε βάλει και εμείς 6 γκολ γιατί είχαμε 2 δοκάρια. Είχαμε μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Και η Ελευθερούπολη ήταν μια ομάδα, για μένα η πιο καλή ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Σαν ποιότητα ποδοσφαιριστών και ποδόσφαιρο. Μ' άρεσε που παίζει κάτω την μπάλα, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και το Κεσαργίνη έχει καλή ομάδα, αλλά η Ελευθερούπολη μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή και εκτός έδρας που ήρθε, μας έπαιξε. Μέσα στην έδρα μας ήταν διαστήματα που. Αλλά και αυτή μετά το 2-0 ψηλό το παραδείσαν το παιχνίδι. Αγωνιστικά προβλήματα τώρα, Νίκο? Πάντα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, 1-2 προβλήματα τα καλύπτουμε. Τώρα, εν ώψη του επόμενου αγώνα. Ναι, θα λείπει ο
αλματοφυλακάρι μας ο Παπαδιώτης και μάλλον και ο Βλάχος, ο αρχηγός. Είναι τραυματίες. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα το επόμενο παιχνίδι που... Είναι με τον Εθνικό Αστέρα. Εντάξει, πιστεύουμε να... ότι θα κάνουμε... θέλουμε την νίκη οπωσδήποτε, είναι και βαθμολογικά και ψυχολογικά για πολλούς λόγους. Γιατί άμα δεις βαθμολογία είναι, το είπα και στα παιδιά, ή θα πας προς τα πάνω ή θα πας προς τα κάτω μετά. Δηλαδή μπαίνεις άλλη... είναι ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για την ομάδα. Είναι κάποια παιχνίδια μέσω πρωτάθλημα που είναι σταθμός. Δηλαδή είναι παιχνίδια που πρέπει να τα πάρεις. Το ρόστερ έχει κλείσει, θα γίνει... Πάντα το ρόστερ όταν έρχεται ένα παιδί που είναι καλός παίκτης χωράει πάντα. Αλλά είμαστε αρκετοί όμως, έχουμε ρόστερ καλό και βάθος έχουμε. Αλλά να μην πέφτουν όλοι μαζί όμως για να καλύψεις. Γιατί όταν έχεις ένα κορμό μπορεί να αλλάξει δύο παιδιά, τρία σε μια εβδομάδα. Εφτά δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι πολύ. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Τάσο, να είσαι καλά και εσύ. Να παραμείνει ο Γαλαξίας. Αυτός είναι ο στόχος, είμαστε και πρώτη χρονιά. Και να μην έχουμε και διακοπή στο πρωτάθλημα, Νίκο. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.